Αυτό το οποίο θα νομοθετήσουμε είναι την ισότητα στον γάμο. Δεν πάμε δηλαδή να ανακαλύψουμε την πυρίτιδα, ούτε να κάνουμε κάτι το οποίο ξεφεύγει από αυτό το οποίο συμβαίνει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Το πλαίσιο της νομοθετικής ρύθμισης που σχεδιάζει η κυβέρνηση για το γάμο και την τεκνοθεσία έδωσε χτες τη συνέντευξή του στην ΕΡΤ και τον Γιώργο Κουβαρά, ο Πρωθυπουργός, υποστηρίζοντας ότι στο επίκεντρο του νομοσχεδίου βρίσκονται τα δικαιώματα των παιδιών. Γνωρίζοντας τις αντιρρήσεις της γαλάζιας παράταξης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι δεν θα βάλει θέμα κομματικής πειθαρχίας για τους βουλευτές, δείχνοντάς τους τον δρόμο της αποχής. Είναι θέμα συνείδησης. Δεν θα βάλω κομματική πειθαρχία στους βουλευτές, το έχω πει από την πρώτη στιγμή. Όμως πρέπει και εγώ, ναι, κύριε Κουβαράκη, και όσοι πιστεύουμε στο όνομα αυτό, να πείσουμε τους βουλευτές μας. Και ενδεχομένως να μεταπείσουμε και κάποιους οι οποίοι μπορεί να δεν έχουν αρνηθεί. Δεν θα βάλετε κομματική πειθαρχία ούτε στους υπουργούς και στους υφυπουργούς. Βουλευτές ψηφίζουν, όχι υπουργοί. Λοιπόν, και με τη βουλευτική τους ιδιότητα προσέρχονται σε αυτή την ψηφοφορία. Όμως, προφανώς, όταν κάποιος είναι υπουργός, υπάρχει μεγαλύτερη δέσμευση. Η αποχή είναι μια αξιοπρεπή στάση που μπορεί κάποιος να εκφράσει την διαφωνία του, δηλαδή να μην υπερψηφίσει, χωρίς να δημιουργήσει και πρόβλημα στην κυβερνητική πλειοψηφία. Αμετακίνητοι εμφανίζονται ωστόσο πολλοί γαλάζιοι βουλευτές παρά τα όσα άκουσαν από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος εξήγησε τους σκοπούς του νομοσχεδίου. Έχω πάρα πολλές επιφυλάξεις και πάρα πολλές διαφωνίες. Βεβαίως πρέπει να προστατεύσουμε τα δικαιώματά τους, όχι όμως με το γάμο και κατ' επέκταση με την τεκνοθεσία. Νομίζω ότι μπορεί να βελτιωθεί το σύμφωνο συμβίωση. Είμαι αντίθετος στη βασική πρόβλεψη του νόμου, δηλαδή στην ισότητα στο γάμο. Πράγμα το οποίο το έχω πει από την πρώτη στιγμή, συμπαρασύρει συνολικά την τεκνοθεσία. Η θέση μου ήταν ξεκάθαρη και πριν ότι θα το καταψηφίσω. Κάποιοι βουλευτές πίστηκαν και αλλάζουν γνώμη. Φυσικά η παρέμβαση του Πρωθυπουργού χθες ξεδιάλυνε οποιασδήποτε αμφιβολίες υπήρχαν σχετικά με τη φύση της δικής μας παρέμβασης. Η αποστροφή του Πρωθυπουργού ότι θα είναι αξιοπρεπής η στάση των διαφωνούντων εάν απέχουν από την ψηφοφορία προκάλεσε τα πειρά της αντιπολίτευσης, η οποία κάνει λόγο για αντιθεσμική συμπεριφορά. Διαμορφώνεται ένα πρωτοφανές πολιτικό προηγούμενο. Εχθές το βράδυ ο κ. Μητσοτάκης είπε στους υπουργούς του και στους βουλευτές του: μπορείτε να πάτε βολτούλα την ώρα της ψηφοφορίας. Δεν ξέρω αν είναι συμβατή η θέση του Υπουργού με την υπερψήφιση του νομοσχεδίου. Ο κύριος Μητσοτάκης θεωρεί ότι οι βουλευτές της αντιπολίτευσης έχουν υποχρέωση να κάνουν τα ρεπό των βουλευτών του, εγκαλώντας μας μάλιστα με αλαζονία, όταν του υπενθυμίζουμε το αυτονόητο, ότι εκείνος κυβερνά. Είναι πολιτική απατεωνιά. Και τι βγαίνει και λέει εχθές? Καταρχάς, σας δίνει ρεπό την ημέρα που θα ψηφίζετε το νομοσχέδιο αυτό, εσείς έχετε ρεπό.